Όπως διαπιστώνετε λοιπόν κι εσείς, την τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, έχουμε την εμφάνιση συνεχώς προβλημάτων στην παραλία της Ιτίας. Αυτό αναδεικνύει το γεγονός της κακής έτσι επιλογής να γίνει αυτός ο παραλιακός δρόμος. Κάτι το οποίο χρόνια το λέμε, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κάνουμε κάποια βελτιωτική κίνηση ούτως ώστε αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Αναδεικνύεται λοιπόν το γεγονός της κακής επιλογής της χάραξης του δρόμου. Αναδεικνύεται το γεγονός επίσης ότι για χρόνια δεν έχει γίνει ο καθορισμός του Αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή, που να δώσει τη δυνατότητα μιας τροποποίησης, στο καλύτερο βέβαια της όλης κατάστασης που δημιουργείται. Γι' αυτό το τελευταίο τώρα εμείς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι έχουμε κλείσει τη διαδικασία η οποία προβλέπεται για να γίνει αυτός ο καθορισμός. Αναμένουμε την έκδοση του ΦΕΚ που θα κλείσει το συγκεκριμένο θέμα, οπότε ανοίγουν νέες προοπτικές για την τροποποίηση του παραλιακού μετώπου. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει αυτός ο δρόμος να σταματήσει κάποια στιγμή να κυκλοφορείται από αυτοκίνητα. Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία σύνταξης της μελέτης, διότι δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί, της ανατολικής παράκαμψης της Ιτίας. Από την ενημέρωση που έχουμε με την περιφέρεια, το ένα κομμάτι, αυτό που ξεκινάει από την είσοδο της πόλης, από το βενζινάδικο του κυρίου Γαλετάκη μέχρι την είσοδο του Πισκοκεφάλου, αυτό είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο. Το υπόλοιπο κομμάτι, από εκεί μέχρι την αρετούσα την παλιά, δυστυχώς αυτό το κομμάτι είναι πολύ πίσω. Εμείς πιέζουμε την περιφέρεια να προχωρήσουν αυτές οι μελέτες. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε και ζητούμε και τη στήριξη τη δική σας να το αναδείξετε το θέμα, διότι διαπιστώνετε ότι συνεχώς έχουμε προβλήματα. Η κακοκαιρία αυτή έχει προκαλέσει ζημιές στους ιδιώτες οι οποίοι αναπτύσσουν τις καρέκλες τους και τα καθίσματα εδώ στην περιοχή. Έχει επίσης καταστρέψει τις υποδομές του Δήμου στην περιοχή, έχει καταστρέψει κάποιες σκάλες, κάποια ντουζ, και όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι η πρώτη φορά, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά μας δημιουργεί συνεχώς ένα επιπλέον έξοδο. Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας. Μόλις σταματήσει η κακοκαιρία, όλες αυτές οι επισκευές οι οποίοι πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Αλλά σας είπα ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μια και καλή το θέμα. Και ζητάμε τη συμπαράσταση της πολιτείας και της περιφέρειας σε αυτή την κατεύθυνση.